ωραίες νεανικές φωνές και μελωδίες μπήκαμε σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας φίλες και φίλοι όπως σας είχαμε αναγγείλει και στην αρχή. Είναι ένας όμορφος τρόπος με τα νέα παιδιά που θα τα ακούσουμε σε όμορφους ρυθμούς και μελωδίες όπως είπαμε να μας φτιάξουν τη διάθεση θα μιλήσουμε για τις νενικές και τις παιδικές χοροδίες θα μας τα ψάλουν και στο τέλος να κλείσουμε έτσι όμορφα λίγο πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων που έχουμε σε τρεις μόλις ημέρες δεν θα τα πούμε όμως μόνοι μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο τον κύριο Γιάννη Ιδωμενέος. Είναι ο διευθυντής της Παιδικής και Νεανικής Ορχήστρας του Δήμου Ηρακλείου, Καλησπέρα κύριε Ιδωμενέος, χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και στους ακροατές μας. Καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ε, Καλωσορίζουμε και νοερά τα παιδιά γιατί είναι πάρα πολλά και θα ήταν φύση αδύνατο να χορέσουν στο χώρο ενός στούντιο. Ε, ίσως σε μια άλλη ευκαιρία να μπορέσουμε να, να με μια μικρή συμμετοχή να τα έχουμε και ζωντανά. Τις φωνές τους όμως και τη δουλειά τους την ε, ακούμε. Θα την ακούσουμε, θα την ακούσουν και οι φίλοι που είναι συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ε, παιδική λοιπόν νεανική χοροδία του Δήμου Ηρακλείου. Ε, έχει μια ξεχωριστή ιστορία ε, και πορεία αυτές οι χοροδίες. Ε, κοιτάξτε, το, το συνήθε είναι να, να λέμε όλοι για τα σύνολα που έχουν αυτό ότι είναι ξεχωριστή, ότι έχει μεγάλη ιστορία κτλ. Αλλά για αυτή τη χοροδία είναι αλήθεια αυτό: έχει μια ξεχωριστή ιστορία και μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία, ξεκινώντα το 1975, Έτυχε τότε να είναι δήμαρχος ο Μανώλης Καρέλης, ο οποίος βοήθησε στο να δημιουργηθεί αυτή η χοροδία. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που βοήθησε για να γίνει ο Μουσικός Αύγουστος. Να γίνουν αυτά τα, τα πράγματα στο Ηράκλειο που, μας, που λειτουργήσαν πολύ σε εμά που τα ζήσαμε. Και τη διεύθυνε για χρόνια πολλά η κυρία Κατέρινα Τσαγκαράκη. ο πιανής της χοροδίας ήταν ο κύριος Γιώργος Καλούτσης και μέλος της χοροδία αυτής ήμουν και εγώ, όπω και η γυναίκα μου. Και πολλοί άνθρωποι άλλοι που έχουν ακολουθήσει τον δρόμο της τέχνης ή όχι ε, ήταν μέλη αυτής της χοροδίας η οποία έκανε πολύ ε, όμορφες παραγωγές πολύ ουσιαστικές παραγωγές ουσιαστικέ ποιοτικές ποιοτικέ Άλλωστε ε, πρέπει να υπάρχει έτσι το, το έναυσμα ε, να τσιγκλίζονται οι άνθρωποι από τη μικρή ηλικία για να μπορέσουν στη συνέχεια να κάνουν κάτι. Και αυτές οι χοροδίες και η, η χοροδία του Δήμου που Πάνε τώρα 30... 32 χρόνια είναι, mm -hmm. έτσι. Ε, έχει λοιπόν συμπληρώσει τρεις δεκαετίες. Σίγουρα έχει παράξει πάρα πολλές φωνές. Και παιδιά που μπορεί να μην ασχολήθηκαν στη συνέχεια, σίγουρα όμως τους πρόσφερε γιατί είναι μια μαθητεία και η, η, η παρακολούθηση, η συμμετοχή μάλλον σε μια χοροδια. Η συμμετοχή σε μια χοροδία καλλιεργεί σε ένα παιδί διαστάσει τη προσωπικότητά του που νομίζω δεν υπάρχει κάποια αντίστοιχη δραστηριότητα για να το κάνει. Και θα σα εξηγήσω τι εννοώ ακριβώ. Γιατί ο κόσμο θεωρεί ότι συμμετέχοντα σε ένα παιδί σε μια χοροδία, ότι απλώ περνάει καλά, τραγουδάει και του αρέσει και μέχρι. Είναι δική. χαρούμενο, ε, ναι. περνάει η ώρα Αυτό του. Αυτό σίγουρα γίνεται. Βέβαια, εξαρτάται και από το δάσκαλο. Γιατί υπάρχουν και δάσκαλοι που είναι πάρα πολύ αυστηροί με τα παιδιά, γιατί θεωρούν ότι παιδαγωγικά έτσι πρέπει να είναι και έχουν τα αποτελέσματα αντίστοιχα. Όταν ένα παιδί συμμετέχει σε μια ομάδα χοροδιακή, Αμέσως αμέσως μαθαίνει κάτι το οποίο δεν μαθαίνει γύρω του στις μεσογειακές χώρες. Δηλαδή πώς θα ενταχθώ σε μια ομάδα, θα νιώσω την έννοια της κοινότητας και θα ενωθώ με αυτούς τους ανθρώπους με στόχο να εκφραστώ μέσα από το τραγούδι. Δεν έχουμε στόχο να κερδίσουμε κάποιον. Οι ομαδικέ δραστηριότητε, οι πολύ σημαντικέ και χρήσιμε όπω είναι ο αθλητισμό που έχουμε στόχο να κερδίσουμε κάποιον ή άλλα παρεμφερή αθλήματα, δεν έχουν σχέση με αυτό που κάνουμε εμείς. Εμείς προσπαθούμε πλώς και μόνο να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας και να εκφραστούμε, να αναπελευθερώσουμε τη δημιουργικότητά μας που όπως έχετε δει παιδιά μικρά την έχουν σε μεγάλη άνθηση και μετά στο σχολείο αρχίζουν να την χάνουν και μετά που τελειώνει το σχολείο αρχίζουν να την ξαναψάχνουν. Εμείς προσπαθούμε να τη διατηρήσουμε γιατί τα παιδιά έχουν πάρα πολλή ποιότητα και απαντώ και σε αυτούς που θεωρούν ότι η σημερινή νέα γενιά δεν είναι από στους παλιούς που αυτό, που εκείνο και το άλλο, δεν ισχύει. Τα παιδιά σήμερα και κριτική σκέψη έχουν και διάθεση να μάθουν έχουν και αγάπη δίνουν στους συναδέφους τους, στους ανθρώπους τους. Απλώς αρκεί να τους δώσει κάποιο τη διαδρομή αυτή να τους πει ότι υπάρχει και αυτή η διάσταση των πραγμάτων. Mm. Ναι. Δέσε τη συνέπεια. Το να ξεκινάει η πρόβα στις 5 η ώρα και να βρισκόμαστε 5 παραδέκτη για να πούμε μια καλησπέρα και να ξεκινάμε ακριβώ στι 5, δεν γίνεται ότι, οτιδήποτε συμβαίνει στη χώρα μας και σας λέω και κατ' επέκταση και στη Μεσόγειο είναι εκτός ορίων δηλαδή όρια ταχύτητας 80, δεν τρέχει κανείς κάτω από 80 όλοι από εκεί και πάνω, συναυλία στους 8,5 δεν αρχίζει ποτέ στους 8,5 καμιά φορά αρχίζουν τότε να μαζεύονται οπότε τα παιδιά εδώ μαθαίνουν την έννοια της συνέπεια ως μια προέκταση του σεβασμού προς την ομάδα και προς τους άλλους και προς τον ίδιο στον εαυτό κατά πέκταση. το μαθαίνω αυτό μαζί και οι γονείς οι οποίοι οι γονείς επίσης δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτό αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία δίνουν ένα πολύ σημαντικό εφόδιο στα παιδιά και όπως μπορείτε να φανταστείτε η εργασία των γονιών στο έργο της χοροδίας η βοήθεια των γονιών είναι τεράστια διότι είναι αυτοί που πάνε τα παιδιά στις πρόβες αυτοί που τα παίρνουν, αυτοί που τα στηρίζουν γιατί ένα παιδί που είναι στη χοροδία μας έχει δύο πρόβες τη εβδομάδα επειδή η χοροδία μας έχει πέντε τμήματα γύρω στα 90 παιδιά και λέω γύρω γιατί μια χοροδία παιδική ανική είναι ένας οργανισμός που συνεχώς αλλάζει. Έχουμε λοιπόν δύο πρόβες εβδομαδιαίως και μία, ένα μάθημα και τη βδομάδα που μαθαίνουν τα παιδιά θεωρία της μουσικής Τικτέ, πριμαβίστα, δηλαδή πώ να διαβάζουν μουσική. Και αυτή τη στιγμή όλα τα παιδιά τη χοροδία κάνουν αυτά τα μαθήματα και έχουν προχωρήσει λίγο ή πολύ ή πάρα πολύ σε αυτό το τομέα. Αυτό μα βοηθάει στο να, να προσεγγίζουμε έργα μεγάλων συνθετών, και μέσα από τα οποία εποφελούμαστε εσωτερικά με, η αισθητική μας η, η καλλιέργεια μας η ψυχική. όπως λειτουργεί δηλαδή ένα σπουδαίο συλλογιστικό βιβλίο, έτσι λειτουργεί ένα σπουδαίο έργο ενό μεγάλου συνθέτη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε ότι τα παιδιά μαθαίνουν ε, να, να εκφράζονται. Ε, ίσως γιατί ε, υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι λόγοι που μπορεί να τα κάνουν να μην Να μην να τους αποσιωπούν αυτή τη δυνατότητα Υπάρχουν και πάρα πολλά βέβαια ερεθίσματα. Σήμερα ένα παιδί τρέχει σε πάρα πολλές υποχρεώσεις Πολές. από πολύ μικρή ηλικία Δεν πολύ, ναι. α α Ακριβώς Έχει χάσει λίγο από την παιδικότητά του σε, σε αρκετό βαθμό πιστεύω ε, Η μουσική λοιπόν είναι ένας τρόπος α, για να απελευθερωθεί να σα πω, η μουσική οπωσδήποτε κάνει αυτό. Αλλά πάλι εξαρτάται από το δάσκαλο, το τονίζω αυτό. Όμω, κοιτάξτε για τη χοροδία που σα έλεγα. Το τι άλλο κάνει, πώ άλλο λιώ λειτουργεί στα παιδιά. Του καλλιεργεί το συναισθηματικό αυτοέλεγχο. Δηλαδή, όταν είμαστε σε μια ομάδα, πρέπει να ασκούμαστε στο να έχουμε ένα έλεγχο των συναισθημάτων μα. Δεν μπορούμε να έχουμε. Ε, ο να κάνουμε όπως ό,τι θέλουμε. Ό ναι, ακριβώ. Αυτό είναι λοιπόν μια ιδιαίτερη άσκηση. Επίση, εστιάζουμε στη θετική πλευρά των γεγονότων, το ότι συμβαίνει που και εγώ το πιστεύω πάρα πολύ ότι ό,τι σημαίνει η ζωή μας είναι για καλό, είναι για κάποιο λόγο Επίση επίσης μας καλλιεργεί την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας γιατί βλέπουν τι καταφέρνουν στο τέλος, τι τραγουδούν και κάποιες φορές ε, τώρα προχθές κάναμε ένα, μια συναυλία στα ασυλική του Γιού Μάρκου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων και με διευθυντή το Μίλητο Λογιάδη που είναι ο καλλιτεχνικός συμμετής του Μεγάλου Μουσικής είχαμε λοιπόν εργαστεί δυόμιση μήνες με τα μεγάλα τμήματα γιατί η χωροδία έχει πέντε τμήματα από Δευτέρα Δημοτικού είναι τα παιδιά όσοι 25 χρονών, είχαμε εργαστεί σε ένα έργο του Μπαχ, το οποίο είναι για επαγγελματικέ χοροδίε. Και δεν πίστευα πολλά παιδιά ότι θα καταφέρουμε εμεί να το πούμε αυτό. Και τελικά το κατάφεραν τόσο ωραία, που αυτό που καταλαβαίνετε πώ ασ... καλλιεργεί <σχεδιά> την αυτοεμπιστοσύνη του. Και η αυτοπεποίθησή του. Ακριβώ, η αυτοπεποίθησή του. Ε, Επίση. Ε, ασχολούνται τα παιδιά με το διπλωμά τους αν είναι καλά, να το βοηθήσουν έχουν την έννοια, νιώθουν ότι είναι μια μέλη ενό συνόλου που αν κάποιο ε, αδιαφορήσει, όλο το σύνολο δεν πάει καλά και το νοιάζονται πολύ. Όλοι το νοιάζομαστε πολύ. Και όπω καταλαβαίνετε, βέβαια, όλη αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί παρά να βγάζει κάτι φωτεινό, κάτι δημιουργικό, που στο κάτω-κάτω είναι αυτό που ταξιδεύει και συνεχίζει την πορεία του όπω. Τα, τα μικρά παιδιά, γιατί μα είπατε από τη Δευτέρα Δημοτικού, ε, πώς συμπεριφέρονται, γιατί είναι ακόμα πολύ μικρά. Ε, ναι. Πώς μπαίνουν έτσι στο κλίμα α, του να είναι σε μια χοροδία, Αυτό που προσπαθώ είναι κάθε παιδί να προχωράει σε όλους αυτούς τους τομείς ε, Ως ξεχωριστό παιδί, δηλαδή καθένα με το ρυθμό του Και τα μικρά παιδιά είναι όπως είναι τα μικρά παιδιά που λέει η αρλέτα ναι. Έτσι ακριβώς είναι Οπότε ε, τους δίνω το χώρο που χρειάζονται, το χρόνο που χρειάζονται και προχωρούμε στο ανάλογο ρεπερτόριο. Δηλαδή, η χορδή δεν έχει προπαρασκευαστικό τμήμα και κανονικό. Είναι ότι κάθε τμήμα κάνει τα έργα που ταιριάζουν στι ηλικίε των παιδιών. Και πρέπει να ξέρετε, αν δεν ξέρετε, σα το λέω, ότι τα παιδιά, τα μικρά, μαθαίνουν επίση πάρα πολύ εύκολα. Γιατί είναι κοντά στην ηλικία του ότι δεν ξέρουν να διαβάζουν, οπότε έχουν ασκήσει τη μνήμη, την ακουστική. Βλέπετε, του διαβάζουμε ένα παραμύθι και μετά από 10-15 φορέ που το πούμε, ξέρουν κάθε λέξη του. Και αν αλλάξουμε μία λέξη, το καταλαβαίνουν. Ενώ μετά το ξεχνάμε αυτό, με αποτέλεσμα να μαθαίνουμε εύκολα ένα τραγούδι. Και... Ναι, ναι, να έχουμε τις ναι, 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 Αυτά ναι. που έχουμε ω ενήλικε. φοβόμαστε στι... να τραγουδήσουμε οι ενήλικε, <laughs> γιατί ξέρω πολλού ενήλικε. Αν έχετε παρατηρήσει τώρα με, τη... με τα μέσα που έχουμε ενημέρωση, ειδικά την τηλεόραση, είμαστε παθητικοί. Δεν, δεν είναι, δηλαδή, μα μιλάει κάποιο και εμεί το ακούμε απλά. Ναι. Και έχουμε και την εικόνα όμω, που είναι ακόμα ισχυρότερο. Οπότε, όταν είμαστε σε μια παρέα, ε, συχνά λειτουργούμε παθητικά και πόσο μάλλον να παίζει και κάποιο μουσική, εκεί είναι σαν να ακούγεται μια τηλεόραση να παίζει. Ε, Ω επακόλουθο έχει όλο αυτό, μεταξύ άλλων, να μην τραγουδούν οι άνθρωποι τώρα. Και ενήλικε να μην τραγουδούν στα παιδιά του, να θεωρούν ότι έχουν άσχημη φωνή, που άσχημη φωνή δεν, δεν, υπάρχει. Δηλαδή αυτή η, φράση δεν μπορεί να είναι αληθής από τη στιγμή που η φωνή μας είμαστε εμείς. Αν θεωρούμε άσχημη τη φωνή μας, πρέπει να θεωρούμε και εμάς άσχημο ναι. Άρα μάλλον έχει να κάνει με το πόσο ανοιγόμαστε για να βγει η φωνή μας, να τραγουδήσει, γιατί δεν είναι τόσο απλό όπω να παίξω πιάνο. Το να τραγουδήσει κάποιο είναι κάτι πιο βαθύ. Οπότε θέλω να σας πω από την εμπειρία μου ότι από πολλού ε, που λένε τραγουδούν αναθασμένα, φάλτσα ένα στους εκατό είναι πραγματικά Φάλτσα. και όλοι οι υπόλοιποι είναι ε, περιπτώσει που φτιάχνουν ναι. και μπορούν να τραγουδήσουν μια χαρά. Ε, ξέρετε όσο μεγαλώνουμε ε, επειδή αναγκαζόμαστε να έχουμε ένα συγκεκριμένο πρότυπο συμπεριφορά που ε, το έχουμε, ο καθένα το έχει διαμορφώσει για τον εαυτό του ε, είναι πολύ δύσκολο αυτό το, το να μην πω προσωπείο που μπορεί να φανεί ε, ως κάτι ψεύτικο ε, να, να το σπάσουμε αυτό και να ανοιχτούμε. Ακόμα και αν αυτό είναι να τραγουδήσουμε έτσι σε μια παρέα, παραδείγματος, χάρη χωρί να έχουμε ειδικέ γνώσει. Ναι, το κάνουμε. Mm, και αν δεν μπορούμε μόνοι μα, πάμε σε μια χοροδία, που είναι πιο εύκολο. Ε, έτσι, ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι όμω που ασχολούνται. Και του κάνει και πολύ καλό. Ε, και εδώ, δηλαδή υπάρχουν παιδιά εδώ. που ασχολούνται και με τα μουσικά όργανα, εκμάθηση ε, οργάνων και με του χορού και σε χωροδίε. Ε, Υπάρχει όλη αυτή η κίνηση πολιτιστική. Είναι... Ειδικά στο Ελλάδα Υπάρχει μια έξαρση τα τελευταία χρόνια. Ε, γύρω από αυτό. Ε, να πούμε όμως ακόμα δύο λόγια για, τη, για την παιδική την ανική ορχήστρα. 32 Φορδί. λοιπόν Φορδί. Ε, χοροδία, ε, είναι 32 χρόνια ε, λειτουργεί. Υπήρξε μια εξέλιξη ε, με τα χρόνια ε, φαντάζομαι, ε, ανανεώνονται και τα παιδιά κάθε τόσο. Σε ποιο σημείο είναι σήμερα ε, η χοροδία? Θα σα πω, όταν μιλούμε για μια παιδική νεανική χοροδία, τα τμήματα των πιο μεγάλων παιδιών ε, και λόγω ρήμανση. Του σώματό του, τη φωνή του και, και επίση λόγω του ότι μπορούν να συγκεντρωθούν για περισσότερη ώρα, συνήθω τα μεγαλύτερα τμήματα σε μια αντίστοιχη ομάδα είναι αυτά τα οποία μπορούν να κάνουν πολύ δύσκολα πράγματα και να, να έχουν πολύ σημαντικέ συνεργασίε. Η αντίστοιχη λοιπόν η δική μα ομάδα, η νεανική και επίση και η ομάδα νέων, που είναι και μόνο τα πιο μεγάλα παιδιά, έχει αυτή τη στιγμή φτάσει σε ένα επίπεδο που, αν όχι να είναι ή είναι από τι. Καλύτερε ε, νεανικές ομάδες στη χώρα ε, και προχωράει με τόσο ταχύ ρυθμούς, χωρίς να είναι πρόθεσή μας αυτό, αλλά εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Τα παιδιά έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο πάρα πολύ υψηλό και μέχρι πριν ε, τρει μέρε ο Ντόιτ Κοντογεωργίου, που είναι ο σπουδαίοτερο διευθυντή χρονοδίων τη Ελλάδα, μα έκανε ένα σχόλιο για τη συναυλή αυτή που είδε, ένα απόσπασμα από τη Βασιλική του Γιου Μάρκου, πολύ ένθερμο που είναι μεγάλη μα τιμή που το ακούμε από αυτόν τον άνθρωπο που ξέρουμε τι, είναι. Έχουν φτάσει λοιπόν σε ένα επίπεδο πάρα πολύ υψηλό. Πριν λίγου μήνε ήμασταν στη, στην Κέρκυρα, καλεσμένοι από το Ιούνιο Πανεπιστήμιο. Το Ιούνιο Πανεπιστήμιο είχε καλέσει μια σπουδαία διευθύντρια χοροδίων, την Τόνι Ράο, την Αμερική, με 4 γκράμμοι. Και εμεί ήμασταν η χοροδία την οποία, στην οποία εργάστηκε η Τόνι Ράο και όλοι οι διευθυντέ χοροδίων από όλη την Ελλάδα. Και ήταν μια εμπειρία καταπληκτική, διότι οι άνθρωποι εκεί γνώρισαν αυτή τη δουλειά και συγκινήθηκαν πάρα πολύ. Μα έντονα συγκινήθηκαν οι διευθυντέ χοροδιών και η Ντονή Ράο μα είπε λόγια πάρα πολύ, τόσο θερμά, που είδε ότι αυτό που νιώθω και τα παιδιά δεν είναι μια ψευδέστηση, είναι, είναι, κάτι αληθέ. Το Μάιο θα πάμε στη Ρωσία σε ένα πολύ σπουδαίο χοροδιακό φεστιβάλ με χοροδίες ελαστεγνικές και επαγγελματικέ νέων με τα μεγάλα μας παιδιά. Σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ και βοηθάει ακόμα ο Τζαν Ανδρέα Καραντζίνη ο οποίος είναι στο Δήμαρχο. Ο ναι. ενεταλμένος του τουρισμού. Ο Δήμαρχος όπως καταλαβαίνετε ο κ. Ναμπυρός υποστηρίζει πάρα πολύ την προσπάθεια των μουσικών συνόλων και της ορχήστας και της χοροδίας. Ο Γιώργος Τζεγκαράκης από τη Δικαίη, ο πρόεδρος, Υποστηρίζει πάρα πολύ και αυτό. Ε, οπότε καταλαβαίνετε, είμαστε σε μια ε, περίοδο. Είστε σε μια πολύ ε, δημιουργική πάρα περίοδο. Πάρα, πάρα πολύ δημιουργική περίοδο. Και αυτό, ω επακόλουθο, έχει να προκύπτουν συνεργασίε νέε, να προκύπτουν ταξίδια για τα παιδιά. Αλλά όχι αυτός αυτό ο σκοπό. Μπήκα ναι. μια χρόνια ναι, πάω ναι, θα αξίδι. Αξίδι. Της εργασίας, της που Ναι, να Αλλά ω αποτέλεσμα τη εργασία τη πολύτιμη σπουδαία που κάνουν. Και όπω μπορεί να φανταστεί ο καθή. Όταν μια ομάδα 90-100 παιδιών έχει τόσα τμήματα και πρέπει κάθε τμήμα να κάνει τι δραστηριότητε του, τα σεμινάρια του, τα ταξίδια του, τι ε, ανταλλαγέ μεταξύ άλλων χρονδιών, ε, απαιτεί μια στήριξη οικονομική. Και ο Δήμο βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό, αλλά πλέον δεν είναι εύκολο να το σηκώσει όλο αυτό το πάρο. Και τώρα ζητάμε πλέον βοήθεια από χορηγού να μα στηρίξουν είτε οικονομικά είτε ως μια ανταλλαγή με κάποιο συνέδριο που θα τους τραγουδήσουμε και αυτοί θα μας βοηθήσουν είτε με κάποιο κατάλημα που θα μας παρέχουν για μια περιοδία μας στην Κρήτη είτε με κάποιο λεωφορείο που θα κάνουμε τις μετακινήσεις μας για τις συναυλίες μας γιατί και το λεωφορείο του Δήμου όπως κάθε Δήμο έχει ένα όριο εντός ναι, Δήμου συγκεκριμένο. και γι' αυτό αν θέλει αν κάποιος ακροατής ακούει και μπορεί να βοηθήσει αυτή μα μας την προσπάθεια με πολύ χαρά θα δεχτούμε οποιαδήποτε ε, είναι για καλό σκοπό αφορά τα παιδιά ε, έτσι, όλους, ε, μας αφορά. Ό, όλους μας αφορά, είναι αλλά, τα παιδιά, είναι... ναι, είναι όμως επειδή εμπλέκονται τα παιδιά και δημιουργούν και κάνουν κάτι που τους αρέσει και αυτό που παρουσιάζουν αρέσει επίσης γιατί στην εκδήλωση στη Βασιλική είχατε πάρα πολύ κόσμο. Ναι, και το ότι ε, έχουμε πάρα ε, πολύ έτσι. κόσμο. Και το, να σα πω και το ότι έχουμε πάρα ε, όλα... πολύ κόσμο και το ότι αρέσει τον κόσμο, ούτε αυτό είναι από μόνο του μία ένδειξη. Γιατί ο κόσμο δεν ξέρει τι είναι το καλό και τι είναι το πάρα πολύ καλό. Το ε, μαθαίνει όμως, Αναγνωρίζει όμω. Μπορεί, μπορεί, μπορεί να α, μην ε, μπορεί να ερμηνεύσει ε, γιατί δεν του αρέσει αυτό. Ο κόσμο νιώθει Αλλά αλήθεια, καταλαβαίνει ακριβώς. ότι μου άρεσε ή δεν μου άρεσε, χωρί ενδεχόμενο να μπορεί να εμβαθύνει γιατί ακριβώ. Σωστό. Αλλά και εμεί έχουμε την υποχρέωση να μάθουμε στον κόσμο τι είναι το καλό και τι είναι το πάρα πολύ καλό και τι και τη διαφορά αισθητική που περιβάλλει όλα αυτά. Πού έρει. μπορεί λοιπόν κάποιο, αν θέλει να. Μπορεί να μα πάρει μια τηλέφωνο, Ένα τηλέφωνο 6932 ναι. 855 194 6932 855 για να βοηθήσει αυτό το έργο μα που είναι πολύ. Ο, ε, ε, αξίζει διάστατο. τον κόπο, κύριε Δομενέο. Εμεί εμείς να πάρουμε πάλι μια νότα από τα, από τα παιδιά. Θα κάνουμε και ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με παιδιά για να συνεχίσουμε ναι, την Ναι, και θα ακούσουμε δηλαδή. ένα θα τραγούδι θα ακούσουμε? του Μάνου Χατζηδάκη σε Νικουγκάτσου που το έχει επεξεργαστεί, το έχει προσαρμόσει για χωροδία ακαπέλα, δηλαδή χωρίς συνοδεία ο Άλκης Μπαλτάς, σπουδαίος μέσος και συνθέτης, από μια συνευλία που κάναμε στον Άγιο Πέτρο στο Ηράκλειο. Πολύ ωραία. Ας ακούσουμε. Μια Παναγιά. επιστροφή εδώ στη, στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας, της όμορφης κουβέντας που έχουμε αυτό το απόγευμα Παρασκευής, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα φίλες και φίλοι, εδώ στην εκπομπή μας Πέστο και Έτσι, με τον κύριο Γιάννη Δομεναίος, τον Διευθυντή της Παιδικής και Νιανικής Χοροδίας του Δήμου Ηρακλείου και συνεχίζουμε αυτή τη συζήτηση αφού κύριε Ιδωμενέας μας πείτε τι ακούσαμε Ακούσαμε ένα τραγούδι του Όσκαρ Peterson, το Hymn to Freedom, το οποίο έχει προσαρμόσει για χοροδία ο Γιώργος Καλούτσης που ήταν επί χρόνια που σας είπα ο πιανίσας της χοροδίας μας ο πιανίσας ήταν ο Νίκος Κοκκίνης ο οποίος είναι και ο πιανίσας της χοροδίας μας και εδώ ακούσατε όλα τα παιδιά, όλα τα τμήματα μαζί Όλοι στο μαζί. πολιτιστικό Κέντρο. <χει> και η Χοροδία έχει και ω καθηγητή τη και τον Νίκο Τουγκυπράκη που διδάσκει τη θεωρία στα παιδιά, δηλαδή πώ να μαθαίνουν να διαβάζουν νότε και να μπορούν να, να μαθαίνουν εύκολα τα τραγούδια που τραγουδάμε. Έχει την Άννα την τη Βανή και την Διεμάντη Κριτσοτάκη που δουλεύουν πολλά παιδιά μαζί του το, τη φωνή mm -hmm. του και έτσι είμαστε μια ομάδα που ε, από την ομάδα όμως που μας περιγράψατε καταλαβαίνουμε και τον επαγγελματισμό που, που, που υπάρχει δηλαδή υπάρχουν πολλοί καθηγητές που ασχολούνται με τα παιδιά δεν είναι ακριβώς αυτό ότι έρχονται τα παιδιά ε, τους δίνεται ένα κομμάτι ότι αυτό θα πρέπει να μάθουμε να πούμε και άντε πάμε ε, υπάρχει πολλή δουλειά από πίσω και ε, επειδή είπατε και για τη θεωρία, τα παιδιά μαθαίνουν να διαβάζουν ε, ε. Τη, 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 τη μουσική ε, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό, Είναι σαν να μαθαίνουν μια άλλη γλώσσα, Είναι τη γλώσσα τη μουσική, τι νότε. Ναι, κάθε παιδί αναλόγω στο επίπεδο που βρίσκεται μαθαίνει με το ρυθμό που αποφασίζει ο δάσκαλο να διαβάζει μουσική. Δεν είναι κάτι που τρομοκρατεί τα παιδιά, το διασκεδάζουν κιόλα και προχωρούν. Mm -hmm. ε, τα παιδιά που έρχονται, ειδικά αυτά. Πάλι επιμένω που είναι τη μικρότερη ηλικία, γιατί εντάξει, τα πιο μεγάλα έρχονται, ξέρουν και είναι σε θέση να καταλαβαίνουν και πολύ ε, περισσότερο. Ε, Πού ίσω σα δυσκολεύουν οι μικρότερε ηλικίε, Κοιτάξτε, υπάρχει για κάθε ηλικία μια δυσκολία. Γιατί κάθε ηλικία, κάθε, μάλλον κάθε παιδί, να σα το πω αλλιώς, έχει το δικό του χαρακτήρα και σε σχέση με την ηλικία του βρίσκεται σε κάποιο σημείο σε όλους αυτούς παράγοντες που συντελούν προσωπικότητά του. Άρα εγώ πρέπει να, να μπορέσω να το αφουγκραστώ αυτό το παιδί, το κάθε παιδί χωριστά και να μπορέσω να κουρδίσω όλη αυτή την ομάδα να είμαστε σε μια ομάδα. Ναι. Ε, και γι' αυτό σημειώστε εδώ πιθανόν κάποιο να αναρωτηθεί το πώς ένα παιδί μπορεί να ενταχθεί σε μια τέτοια ομάδα. Η κάθε ομάδα έχει την προσωπικότητά της το επίπεδό τη, αλλά το επίπεδο όχι με την έννοια του, των επιδόσεων, από πολλέ πλευρέ το επίπεδό τη. Γιατί ακόμα και ένα παιδί πρώτη γυμνασίου να μπορεί να συγκεντρωθεί για δύο-τρία ώρε πρόβα τη βδομάδα είναι κάτι που δεν μπορούν οι όλα παιδιά να το κάνουν το ίδιο. Συν ότι έχουν τη μεταφώνησή του που αλλάζει φωνή. Στα κορίτσια πιο εύκολα, στα γόρια πιο δύσκολα, που χάνουν τη φωνή του, ξέρουν που είναι νότη. Όταν λοιπόν έρθει ένα παιδί στην και θέλει να μπει στην ομάδα αυτή, υπάρχει λεγόμενη ακρόαση, δηλαδή που έρχεται το παιδί και το ακούω και μιλάμε και τραγουδάμε και κάνουμε κάποιες ασκήσεις που δεν είναι το συνηθισμένο πεντάλεπτο που σημαίνει εγώ δίνω πολύ χρόνο και 20 μπορεί και παραπάνω λεπτά για κάθε παιδί γιατί θέλω να είμαι σίγουρος γιατί ε, υπάρχει περίπτωση ένα παιδί να έρθει να μου τραγουδήσει πάρα πολύ λανθασμένα μία μελωδία και σημαντικότητα να τραγουδάει μια χαρά. Εγώ έχω μια ηχογράφηση που είμαι 4,5 ετών και τραγουδάω τρία τραγούδια ό,τι να τραγουδαει μια χαρα εγω εχω μια που ειμαι 45 ετων και τραγουδαω τρια τραγουδια οτι να και ένα τραγούδι το τραγουδάω τέλεια. Και ακούγεται μετά μια ηχογράφηση από πίσω που ακούει την κασέτα η επαγγελματική. Έτσι. Γιατί αυτό το τραγούδι το έχω ακούσει από εκεί. Ενώ ναι, τα άλλα πάνε... από γεγιάδε, από ό,τι να είναι. Και ό,τι άκου εγώ, έλεγα. Ναι. Έχετε ένα παιδί λοιπόν στην ακρόαση. Και αν δεν του ταιριάζει να μπει στην ομάδα αυτή, δηλαδή αν δεν νιώθει καλά και να μπει σε αυτή την ομάδα, αυτό που κάνω είναι να του βρω μια λύση για να προοδεύσει. Και επειδή εδώ στο Ηράκλειο έχουμε καλού μαέστρου. Καλέ ομάδε, το προτείνω να πάει σε μια ομάδα που να αντιστοιχεί στο επίπεδο που είναι το παιδί από πολλέ πλευρέ. Ε, και αυτό οι γονεί το καταλαβαίνουν. Γιατί δεν θέλει κανένα γονεί να είναι το παιδί σε μια ομάδα που να μην τα καταφέρνει ναι. και να δυσκολεύει. Να νιώθει και άσχημα μετά, και δεν προχωρά. Ακριβώ. Και υπάρχουν και περιπτώσει παιδιών τα οποία λένε δύο-τρει νοτούλε σωστά και όλε τι άλλε τίποτα. Οπότε εκεί έχουμε κάνει και τμήματα προπαρασκευαστικά. Βοηθάει πολύ το Δημοτικό Οδείο σε αυτό, πάρα πολύ και η Ζαμπία η Ασώτη που τρέχει πάρα πολύ και μας βοηθάει η γραμματέα στο δύο και έτσι κάθε παιδί λοιπόν από εκεί που βρίσκεται προχωράει μέχρι την ηλικία των 10 ετών αυτό διορθώνεται εύκολα όσο να απομακρυνόμαστε τα 10 έτη Αρχίζουν δυσκολίε σε ό,τι κάνουμε, mm. ειδικά mm. στο θέμα πώ τραγουδάμε σωστά. Δηλαδή, ε, τραγουδά σωστά σημαίνει ότι κάνει ο χορογράφο αυτήν την κίνηση πρέπει να κάνουμε αυτή την κίνηση. Όχι κάποια άλλη όπω αντίστοιχα mm. στο χορό. Mm. Έτσι, λοιπόν, αν το λύσει το παιδί αυτό, το λύνει για όλη τη ζωή. Ναι. Mm. Mm. Είναι βασικέ, λοιπόν, κρίσιμε ηλικίε αυτέ οι μικρέ. Πολύ. Όσον αφορά τώρα στην ωραία φωνή, κύριε Ιδωμενέο, επειδή πολλή λόγο γίνεται για την ωραία φωνή, τι σημαίνει η ωραία Αυτός φωνή. Αυτό ο όρο, κατά την ταπεινή μου γνώμη, σχεδόν δεν υπάρχει δηλαδή υπάρχουν ωραίες φωνές που δεν μας λένε τίποτα και υπάρχουν φωνές άσχημες που κάνουν καταπληκτικά πράγματα φέρτε στο μυαλό σας το Λουις Άμστρομ που ο ήχος από μόνος του δεν είναι ωραίος που λέμε, αλλά αυτό που κάνει είναι μαγικό είναι καταπληκτικό άρα Πιο πολύ σημασία έχει τι, τι λέμε με τη φωνή μα, τι εκφράζουμε. Η ερμηνεία μα, μας, αυτό που βγαίνει από την ψυχή μα. Ακριβώ. Ναι. Και στο χορό. Ένα ναι, ωραίο σώμα στο... που μόνο του δεν κάνει τίποτα, είναι τι θα πεταδώσει αυτό το χορό. Οπότε δίνουμε σημασία πώ θα απελευθερώσει το κάθε παιδί την έκφρασή του, γιατί είναι και η έκφραση και η ερμηνεία. Είναι ένα κομμάτι που ολοκληρώνει ουσιαστικά το έργο. Και στο θέατρο, θέατρο όπω και στι παραστατικέ τέχνε γενικότερα. Η ερμηνεία είναι αυτή που το ολοκληρώνει, σαν, σαν να είναι ολοκλήρωτο το έργο με εκείνη τη στιγμή. Άρα τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τι γλώσσε, όχι μόνο την ελληνική και τι άλλε γλώσσε. Τι θέλει να πει εδώ ο ποιητή, ποια είναι η εικόνα, πού πάει και κάνουμε πολύ μια μελέτη, μελέτη αυτό, λοιπόν. Βέβαια. μια μελέτη Στη και ερμηνεία. πάνω στο, στην ερμηνεία και στο, στο κομμάτι να καταλάβει και το νόημα αυτού που θέλει να πει. Και τότε λειτουργεί η μουσική. Ναι. Για, να, για να βγει η ερμηνεία. Αλλιώ μόνο ήχη. Ε, επειδή ζούμε και σε δύσκολε εποχέ, κύριε Ιδωμενέο, τα παιδιά που έρχονται. Ε, συζητάνε μαζί σας και άλλα θέματα πέραν της, της μουσικής. Να σας πω, ότι στη, στην ομάδα αυτή έχουμε μια σχέση εμπιστοσύνης όπου καλλιεργούμε πάρα πολύ την ειλικρίνειά μας, τη φερεγγιότητα. Λειτουργούμε πολύ αλήθινα, δηλαδή αν ένα παιδί καθυστερείς γιατί το πήρε ο ύπνος, θα μου το πει. Και εγώ θα του δώσω χώρο να μου το πει. Ε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο τα παιδιά, τα παιδιά νιώθουν πότε πρέπει να συζητήσουν τι μαζί μου και αν εγώ δεν είμαι αρμόδιο για αυτό που μου συζητούν, προσπαθώ να βρω την καλύτερη λύση, είτε συζητώ με τους γονείς, για να βοηθούν σε αυτό. Ε, και είναι που τώρα, ξέρετε, ο ρόλος σας είναι ιδιαίτερο τώρα σε, 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 και, σε αυτό το, και, σε αυτό το, κομμάτι. Αγόρια ή κορίτσια, η πλειοψηφία των μελών ή των δύο χωρίδων. Όπως και διαχωρηδών. στο χορό, πάντα <laughs> κορίτσια. <laughs> πάντα, ναι, ναι, ναι. Τα κορίτσια. τα κορίτσια περισσότερα. Τα αγόρια περισσότερο. είναι περισσότερα από τα παλιά χρόνια, αλλά πάλι είναι λιγότερα. Mm. Mm. Πάλι είναι λιγότερα. Για... Γιατί υπάρχει μια μεγαλύτερη συστολή στα αγόρια για να ασχοληθούν με το τραγούδι, με τη τέχνες γενικότερα Κάτι πιο γενικότερα, ε? Αλλά αυτό ευτυχώ αλλάζει. Ναι. Γιατί έχουμε και πάρα πολύ ωραίε φωνέ ανδρικέ. Να πάμε να ακούσουμε, κύριε Ιδωμενέω, ε, ένα ακόμα κομμάτι. Θα μα πείτε πιο. Λοιπόν, θα, θα ακούσουμε τον John Lennon Το War is Over στο πιάνο Πάλι ο Νίκο Κοκίνη και τραγουδούν πάλι όλα τα τμήματα από μια συναυλία που δόθηκε πριν λίγε μέρε στη Βασιλική του Γιομάρκο. Μάρκου. Πολύ ωραία. Πάμε. και μένοντας περίπου 8 λεπτά, λιγότερα 7 λεπτά φίλε και φίλοι πριν σας αποχαιρετήσουμε και θέλουμε να ρωτήσουμε και τον κύριο Δομενέος για τον ίδιο γιατί μας ακούτε και θα έχετε την απορία για να γνωρίσουμε και τον δάσκαλο των παιδιών αυτών μας τα λέει τόσο ωραία ε, θέλατε να συμπληρώσουμε κάτι ε, με του γονεί. μια την βέβαια, στο Συμβούλιο Γονέων, διότι είναι μια ομάδα από γονεί που τρέχουν πάρα πολύ, δουλεύουν πάρα πολύ για αυτή την ομάδα και είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο σε μια αντίστοιχη ομάδα πώ αυτοί οι άνθρωποι βοηθούν και προχωρούν. Λύνουν προβλήματα. Πάρα, δουλεύουν και του ευχαριστώ από καρδιάς, ναι. Πολύ ωραία. Είναι σημαντική και αυτή η βοήθεια, βέβαια. Ε, να δούμε όμως και εσάς κύριε Ιδωμενέος, γιατί έχετε αναλάβει τα ενία των χοροδιών αυτών από το 2013, mm -hmm. ε, δεν εμφανιστήκατε όμως ξαφνικά, έχετε και ένα πολύ σημαντικό μουσικό παρελθόν εσείς και τραγουδιστικό επίσης. Θα σα τα πω Ήμουν εδώ στο Ηράκλειο, σπούδαζα στο Ηράκλειο. Κάποια στιγμή ήθελα κάτι παραπέρα. Έφυγα στην Αθήνα, έζησα 8 χρόνια. Ήμουν και στη χοροδία τη που ήταν μεγάλη εμπειρία, γιατί είχαμε εξαιρετικέ συνεργασίε. Έκανα εκεί τι σπουδέ που μπορούσα να κάνω. Έψαξα του καλύτερου δασκάλου στο πιάνο, στα θεωρητικά, στο τραγούδι. Και μετά ήθελα να πάω πάλι παραπέρα, να ανακαλύψω και άλλα πράγματα και άλλου ορίζοντε. Και επειδή είχα ταξιδέψει με τη χοροδία τη είδα ότι υπάρχουν αυτά που αναζητώ έξω. Επέλεξα να φύγω στο Παρίσι, διότι εκεί ένιωθα καλά να πάω. Ε, με το που πήγα, πραγματικά πήγα χωρί να έχω τίποτα προετοιμασμένο. Δηλαδή, το μόνο που είχα ήταν ένα δωματιάκι 15 τετραγωνικών στον 7ο όροφο με 126 καλιά, χωρί τουαλέτα, χωρί αναλυκιστήρα εννοείται. Ε, αλλά με το που πήγα, έδωσα εξετάσει στην, στην, καλύτερη σχολή που υπήρχε τότε στο Παρίσι, διεύθυνση χορδία με πήρανε. Στη, στο τραγούδι με πήρανε, στο Κοσεβατουάρ, γιατί εκεί το υπορηγεί το κράτο, δεν είναι ότι μπαίνει όποιο θέλει. Και μετά από λίγου μήνε δίνω ακρόαση σε ένα φοιντικό σύνολο, το οποίο έμαθα εκ των υστέρων ότι είναι το σπουδαιότερο φοιντικό σύνολο τη Γαλλία. Και με πήρανε. Και αυτό μου ήταν ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Ήταν μια κάτι πολύ όμορφη. είδα τι ωραία που μπορεί να λειτουργήσει η αξιοκρατία χωρί να με ξέρει κανεί, χωρί να εχω mm -hmm. κανένα γνωστό. Και έτσι, αυτό λοιπόν, εκμηδένισε και τα προβλήματα τη καθημερινότητα. Καθόλου, ναι, 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 ναι <laughs> καθόλου. καθόλου. Ε, μετά το αυτό που ζούσα, οι συναυλίε που πήγαινα, τα σεμινάρια, οι διαλέξει, οι εκθέσει ζωγραφική, τα μουσεία, τα... όλα αυτά ήταν ένα. Πο... Ένα περισμό... όνειρο, ε, ναι, σαν όνειρο. Ακριβώ, ε? ναι. Ήταν κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Και κάποια στιγμή αποφασίσαμε τη γυναίκα μου τη Μητώ, τη να γυρίσουμε Επίση ε, έχει σπουδάσει και κάνει ξεχωριστή εκπαίδευση στο Τγκάρδι, Στην εστιατόριο του Τγκάρδι και μεταπτυχιακό στην Απαρακεστολίτη. Ήταν όπω σα είπα και στη χοροδία. Γύρισαμε λοιπόν στην Ελλάδα και τραγουδούσα σε παραστάσει και συνέχισα να τραγουδώ και έξω και στο Μέγαρο Είχαμε αρκετέ παραστάσει και σε άλλου χώρου. Κάποια στιγμή ήρθε η, η κρίση, η λεγόμενη, που έχει τόσα θετικά στοιχεία να μα προσφέρει και να το δούμε. Και τη στιγμή που μπορούσα, μου πρότεινα να αναλάβω τη χοροδία του Δήμου. Αν μου το λέγανε έξι μήνε πριν, δεν θα μπορούσα. Να φανταστώ ότι θα μπορούσα μία φορά τη βδομάδα εκείνη την ώρα πάντα να βρίσκομαι στο Ηράκλειο. Και το ξεκίνησα μία φορά τη βδομάδα, μετά πήγαμε στι 2, τώρα έχουμε πάει στι 3 και έχει, έχουμε, κάνουμε τόσε. Δηλαδή, ξεκινάμε στι 4 ώρες τις πρόβε με το πιανίσταμα και τελειώνουμε στι 10 το βράδυ και μία φορά και 11. Ε, γιατί είναι το δεύτερο πίσω από το άλλο. Αλλά για να κάνει κάποιο αυτή την εργασία. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία, δηλαδή να ξέρει από τραγούδι καλά, από διεύθυνση χοροδία καλά, από πιάνο και μετά ό,τι διαθέτει καθένας καθένα μέσα του από αυτό που να, είναι να για τον δηλαδή, επικοινωνιακό yeah. τομέα και για το όνειρό του που μπορεί να είναι κάτι αγνό, μπορεί να μην είναι, είναι ότι μπορεί ο καθένα. Ναι, να χτίσει το δικό του το όνειρο εσεί με τη βοήθεια των, των παιδιών. Ε, δεν θέλατε όμω. Να Θα μπορούσατε όμως να είχατε μείνει στο εξωτερικό να ακολουθήσετε μια καριέρα ναι, θα εντελώς μπορούσα. διαφορετική θα ή και τώρα ακόμα με συνεργασίες έστω κατά καιρούς Θα μπορούσα, ή... αλλά τώρα νιώθω τ... πολύ πιο καλά εδώ γιατί εδώ μπορεί να μπορώ να κάνω το 60% από αυτό που μπορώ, το 50% έξω μπορεί να μπορούσα να κάνω το 100% από αυτό που μπορώ αλλά νιώθω ότι αυτό το 60% εδώ είναι πιο πολύτιμο για τους εδώ ανθρώπους από το 100% για τους Γάλλους εκεί που ήμουν ή όπου ήμουν ναι. Ε, γιατί έχετε κάνει και, έχετε κάνει και ε, Δισκογραφία ε, ναι, Έχετε κάνει, δουλέψει ναι. πολύ Με τον Νίκο το μαμαγκάκι ε, ναι. Συνεργασίες ε, Επειδή ε, αυτά είναι ε, Δουλειές ενός άλλου επίπεδου Διαφορετικές από τη δουλειά Που κάνετε τώρα με τα, ναι, με τα παιδιά Ναι αλλά θυμόστε ότι είμαι ευγνώμων Που έχω αυτά τα παιδιά κοντά μου Από πολλές πλευρές Δηλαδή νιώθω τόσο καλά που είμαστε Σε αυτήν την ομάδα όλοι μαζί Πραγματικά είμαι ευγνώμων ε, δεν δεν κάνετε μόνο μάθημα λοιπόν στα παιδιά αλλά σας κάνουν και αυτά Βεβαίως, παίρνετε είναι μια, ούτε, είναι μια αμφίδρομη μια σχέση, σχέση. Ε, όταν ας πούμε έρχονται και σας λένε ότι ή μάλλον έρχονται να σας πουν ότι α δεν είμαι καλή δεν είμαι καλός α, τα είπα χαλιά δηλαδή ε, αυτή ενδεχομένω η αμφιβολία που, που μπορούν να έχουν. Σημαίνει και αυτό, και... Αλλά, αλλά πάντα τα λένε όσο καλά μπορούν. Αυτό του λέω πάντα από μια παράσταση. Ισυχάστηκε γιατί θα τα πείτε τόσο καλά όσο μπορείτε σήμερα. Αυτό είναι κάτι ναι. πολύ αγχολητικό Γιατί σε όλε τι τέχνε έχουμε την έννοια: συγκεντρωνόμαστε και τρα... δίνουμε όλη μα τη χαρά, την αγάπη και μέσα από τη στιγμή που είμαστε τώρα. Δεν μπορούμε να είμαστε καλύτεροι από αυτό που είμαστε τώρα. Ακριβώς Και το καλύτερο είναι πολύ σχετικό. Πάλι δεν είναι σε επίπεδο. <laughs> ε, επίδοση ε, είναι πώ θα επικοινωνήσουμε τον κόσμο, γιατί ο κόσμο μα ακούει, συμμετέχει σε αυτό. Δηλαδή, τώρα που εγώ σα μιλώ και που σε ένα κοινό που δεν ξέρω ποιο είναι, ούτε το βλέπω, προσπαθώ να το νιώσω, να το φανταστώ, που είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Ενώ στι συναυλίε είναι πολύ πιο απλό, ναι, το κοινό είναι Και βλέπετε και τι αντιδράσει κατευθείαν. Ε, εμείς κύριε Ιδωμενέως θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και για το κλίμα όλων αυτών των παιδιών που μας μεταφέρατε, γιατί μας το μεταφέρατε και τη δουλειά που γίνεται εκεί και σίγουρα α, θα έχετε τσιγκλήσει πολλούς γονείς να, να έρθουν σε εσά με τα παιδιά τους. Έρχονται μόνοι τους, ε, ναι. <laughs> έτσι. Ε, επιπλέον. Ε, να σα ευχηθούμε. Α, πριν κλείσουμε, να πούμε τι θα ακούσουμε. Θα σα πούμε κλείσουμε... τα κάλα να θα μα θα μας τα πείτε. από την, από την τελευταία μα συναυλία στη Βασιλική. Θα μα τα ψάλετε, λοιπόν. Είναι, ναι. εμείς Εμεί θα σα ευχηθούμε χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Καλή χρονιά. Καλέ δουλειέ με τα παιδιά. Ωραίε φωνέ. Ωραία μουσική. Μελωδίε. Να, γεμίζει, ε, να γεμίζει ο κόσμο μα. Και να είμαστε κοντά στου ανθρώπου που έχουν ανάγκη. Στα ζώα, στα φυτά, σε όσου έχουν ανάγκη. Και υγεία, βέβαια. Να είστε καλά.